για τους Παναθηναϊκούς. Έμαθα ότι συλλάβανε την αρχηγό σας, την κοπέλα. Δηλαδή η θύρα 13 είχε αρχηγό μια κοπέλα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Καταλαβαίνετε τι είπα. Εγώ δεν εύχομαι ούτε να τη βάλουν μέσα ούτε έξω, αλλά απλά το δελτίο ειδήσεων, το δελτίο αναφοράς της αστυνομίας ανέφερε, έλεγε, η αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εγώ σας τα έλεγα και πιο παλιά. Την πιάσανε. Τουλάχιστον έχετε καμιά τώρα καινούργια σας σκαριά. Ποια, τι είπες, Πινελόπη. Α, έχετε βγάλει καινούργια κοπέλα Πινελόπη, δεν ξέρω πώς τη λένε, Αγλαία, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει το όνομα. Έχετε βγάλει καμιά, ραμπίλεσε το ονόματα στην τύχη, έχετε βγάλει καμιά τουλάχιστον σασκαριά, καινούργια. Την πιάσανε, την έπια, δηλαδή θύρα 13, ακούστε τώρα εσείς ρε, οι λεβέντες του Παναθηναϊκού. Ακούστε ρε εσείς οι λεβέντες. Σας μάζευε και σας έλεγε, εσύ θα πας να φυλάς την πόρτα, εσύ θα βαρέσεις μια πέτρα. Που λέει ο λόγος, θα λέω εγώ τα δικά μου. Δεν είπα ότι έλεγε έτσι η κοπέλα. Εσύ θα πας να βαρέσεις έτσι. Εσύ θα πας... Δηλαδή, ήταν ο Πούτιν της 13. Τώρα, τι συγκρίνω τον Πούτιν, αυτός είναι και δολοφόνος. Όχι. Κάνει πόλεμο τέλος πάντων, δεν με νοιάζει τι σκατά είναι. Ναι, δε, η κοπέλα καμία σχέση. Αλλά ήτανε 13. Ήτανε αρχηγός στη θύρα 13. Ρε παιδιά, δεν ντρέπεστε λίγο. Ρε, δεν ντρέπεστε λίγο, ρε. Σας έβαζε σούζα, ρε. Χτυπάγατε το πόδι σας. Ρε, δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Ρε, πουστράκια, δεν ντρέπεστε λιγάκι. Πώς ανεχόσασταν, ρε. Και μου πεταχτεί κάνεις και πει, α, δεν είναι έτσι. Εγώ, παιδιά, δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Δελτίο εδώ, αστυνομία. Την πιάσανε, πιάστηκε ο παδός του, ο παδός που είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού, θέλα 13. Δεν θέλω να λέω ονόματα. Και ούτε με νοιάζει. Εγώ λέω τώρα, εγώ το πάω αλλιώς. Έτσι. Θύρα 13, είσαι εσύ η γερή, αυτή η γερή. Σας μάζευε η κοπέλα και σας έλεγε θα πάμε από αυτό το δρόμο ή από τον άλλον. Ρε φουκαριάριδες. Τι να πω, σταματά γιατί δεν γουστάρω άλλο. Απλά να θυμάστε τα έλεγα πιο παλιά εγώ και τα κρύβατε. Εντάξει είμαστε. Προσέξτε τι λέω όμως, εγώ θίγω σαν θύρα 13, σαν Παναθηναϊκή αρχηγό την κοπέλα, τίποτα άλλο δεν θίγω. Ούτε με ενδιαφέρει τι έχει κάνει, ούτε να μπει μέσα, ούτε να βγει έξω, δεν με νοιάζει τίποτα. Απλά όταν το ήξερα πιο παλιά και μου το επιβεβαίωσε και η Γαδά, όχι ρε φίλε, πάλι δίκιο Τάκης. Τώρα ξέρω, θα πάρετε να βρίσκετε στα αρχίδια μου. Εδώ δεν μπορεί να αντιμετωπίσετε την αλήθεια, γι' αυτό και βρίσκεται. Όπως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην αλήθεια στα αθλήματα, έτσι δεν με νοιάζει. Μακάρι να βγει αύριο η κοπέλα έξω, ας βγεις, να, στα αρχίδια. Έχω κανένα όφελος εγώ. Αλλά εγώ το πάω αλλιώς. Δηλαδή, θύρα 13 έβαλε μια κοπελίτσα αρχηγό. Πώς το δέχεστε, ρε. Ρε, ντροπή των οπαδών είστε, ρε. Τελειώνω με αυτό το θέμα. Δεν με νοιάζει άλλο. Απλά. Επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά.